Blackout στις μεταφορές προκαλεί γενική απεργία κατά της λιτότητας στην Πορτογαλία. Τρένα, πλοία, λεωφορεία και μετρό παραμένουν ακινητοποιημένα. Η ύφεση, η υψηλή ανεργία και η συνεχιζόμενη πολιτική περικοπών δεν μας αφήνει άλλη επιλογή, λένε οι απεργοί. Η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι κατά των μέτρων που πήρε η κυβέρνηση και γι' αυτό απεργούν. Αυτή η χώρα δεν συμβιβάζεται και αυτό που συμβαίνει εδώ είναι πολύ σοβαρό. Η κινητοποίηση όμως προκάλεσε παράπονα από το επιβατικό κοινό. Μερίδα πολιτών δεν μπορεί να αντέξει το οικονομικό κόστος μιας ημέρας απεργίας. Έχουν κάθε δικαίωμα να απεργούν, αλλά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και την υπόλοιπη κοινωνία. Κάποιοι πρέπει να πάνε στη δουλειά τους και δεν έχουν τρόπο. Δεν απεργώ. Πρέπει να πάω στη δουλειά, διαφορετικά δεν θα πληρωθώ. Και χρειάζομαι τα χρήματα. Είναι η τέταρτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια που τα μεγάλα συνδικάτα της χώρας κατεβαίνουν σε γενική απεργία. Η Πορτογαλία διανύει τη σφοδρότερη οικονομική ύφεση από τη δεκαετία του 70.